έβλεπε ότι οδηγεί στο θάνατο. Έβλεπε ότι έχει φύγει από το φως. Όπως και εμείς βλέπουμε ότι δεν βαδίζει καλά η κοινωνία, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς. Το βλέπουν όλες οι γενναίες. Ότι μέρα με την ημέρα, χρόνια με τον χρόνο, ο άνθρωπος πηγαίνει προς το χειρότερο. Και γι' αυτό να ζητούσε λύσεις. Εκεί παρουσιάζονται που έρχονται οι διάφοροι Μωάμεθ, ο ένας ο άλλος. Και έχοντας αυτούς τους προβληματισμούς, φτιάχνουν διάφορες θεωρίες. Οι οποίες από τις θεωρίες όμως είναι ανθρώπινες. Είναι κατασκευάσματα ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρεπλανιέται ο άνθρωπος και περιπλανάται σε δρόμους που τέτοια δεν μπορούν να τον οδηγήσουν. Ίσως τη σωτηρία, να τον εξανενώσουν τη ζωή, αποφασίζει ο ίδιος γιατί δεν κάνει. Να μας βουτήξει από το χέρι. Και έρχεται να μας βουτήξει από το χέρι και εκείνη εμείς τη στιγμή τι κάνουμε. Εμείς τον φτύνουμε, εμείς τον φραγγελώνουμε, εμείς του φοράμε ακάθιμο στεφάνι, εμείς τον σταυρώνουμε. Και γι' αυτό φωνάζει πάνω στον σταυρό. Ού γαλίδαση τι ποιούσι, πάτερ άφες αυτής. Ού γαλίδαση τι ποιούσι. Δεν ξέρουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει τι κάνει ο άνθρωπος. Ήρθε να μας σώσει και εμείς αντί του ευχαριστώ, τότε πάει να μας γυρίσει πάλι πίσω, να μας ενώσει με τη ζωή, εμείς από εκεί και πέρα του κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Τον αρπάζουμε τον Χριστό, τον φτύνουμε, τον ξεφτελίζουμε, τον σταυρώνουμε και περνάει τα πάντα. Και δέχεται να περάσει τα πάντα. Αρκεί να μας σώσει. Αυτό είναι το τρομερό που κάνει. Δέχεται να περάσει μέσα από όλα αυτά για να σώσει εμάς. Και το κάνει. Δέχεται και τα παθαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι πετυχαίνει τη σωτηρία μας. Και έτσι πετυχαίνει τη σωτηρία μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όπως σας είπα πρέπει να υπάρχει ψυχική ωριμότητα να μπορέσει ο άνθρωπος να το δει. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι τίποτα άλλο. Που αυτό παρουσιάστηκε πολύ όμορφα από τον Χριστό. Επειδή οι άνθρωποι ήταν απλοϊκοί τότε, είπε την παραβολή του ασώτου Ιού. Αυτό είναι. Το είπε μόνο με άλλα λόγια που σας είπα. Το υπαρξιακό πρόβλημα όλο αυτό, το είπε με πολύ απλά λόγια, με το παιδί που ήταν στο σπίτι του πατέρα, που ζούσε καλά, σαν να λέει απλή ιστοριούλα σε μικρά παιδάκια, επειδή οι άνθρωποι πρώτοι 2000 ετών δεν είχαν και το σκεπτικό που έχουμε εμείς σήμερα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησε απλά παραδείγματα εκείνη την εποχή για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει το τι κάνει ο Θεός Πατέρας και ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Και λέει αυτή την ιστοριούλα, αυτή την παραβολή, που σε παραβολή σημαίνει ότι άλλα λέω, αλλά άλλα εννοώ. Και εννοούσε ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω τώρα. Αν τους τα έλεγε έτσι και τους μιλούσε για υπαρξιακό πρόβλημα, για το ένα, για το άλλο, σίγουρα οι άνθρωποι το κοίταγαν πριν 2000 ετών. Και να του λέγανε δεν καταλάβαινε τι είπες. Έτσι λοιπόν τους είπε την όμορφη αυτή ιστοριούλα με τα παιδιά που ήταν στο σπίτι, που σηκώθηκε ο ένας και έφτασε στον πάτο και ζούσε και δυστυχούσε και δεν περνούσε τελικά καλά και ελθόνισε αυτόν, αυτό δεν λέει το Ευαγγέλιο, ελθόνισε αυτόν ο άσωτος, είπε. Πώς η μίστη περισσεύουσε εις τον ύπο του πατρός μου. Ελθόνισε αυτόν. Τι είναι το ελθόνισε αυτόν? Η ψυχική ωριμότητα. Κάθε σε αυτό που σας είπα έρχεται και πρέπει να έρθει στον άνθρωπο η στιγμή που πρέπει να καθίσει να σκεφτεί. Τι είμαι, από πού είμαι, πού πάω, πού έρχομαι, γιατί ήρθα. Γιατί ήρθα. Αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μέσα και σε εμάς. Ελθώνησε αυτόν ο άνθρωπος. Έρχεται κάποια στιγμή στον εαυτό του. Και λέει, γιατί ζω. Γιατί ήρθα. Πού πάω. Και από το αποκαλύπτει ο Θεός τελικά, ότι από πού ήρθε την πηγή της ζωής, πώς απομακρύνθηκε, να μην πούμε όλη την ιστορία της Καινής Διαθήκης. Έρχεται, τον παίρνει από το χέρι, ενώνεται ξανά μαζί του
Και του λέει, μόνο να ενωθείς μαζί μου, μόνο να ενωθείς μαζί μου, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, εγώ είμαι η ζωή. Γι' αυτό είπε ο τρόπο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Αυτός θα έχει ζωή με όλο. Ακριβώς γι' αυτό. Το παίρνει να ξαναενωθεί με τη ζωή. Και πρέπει να ενωθεί με τη ζωή από τούτη τη ζωή. Από τούτη τη ζωή. Και γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι από εδώ αρχίζει η κόλαση. Και από εδώ αρχίζει η αιώνια ζωή. Από εδώ ο άνθρωπος η αιώνια. Και από εδώ αρχίζει η κόλαση. Και πράγματι, εκείνος ο οποίος έχει απομακρυνθεί παντελώς από τον Θεό, η ζωή του μετατρέπεται μέρα με την ημέρα σε κόλαση. Όλη η κοινωνία είναι μια κόλαση. Γίνεται μια κόλαση. Όπου αρχίζει και σφιχτιά, υποφέρει. Αρχίζει και υποφέρει. Ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλλού, ο ένας κοιτάει να πάρει τη θέση του αλλού, παρότι μπορεί να είναι φίλος. Ο ένας κοιτάει να ρίξει τον άλλον, ο ένας κοιτάει πώς θα πάρει τη δουλειά του αλλού, ο ένας κοιτάει εάν πάει να γκρεμιστείς, να σου δώσει πιο κάτω να πας ώστε να εκενωθεί η καρέκλα σου, για να μπει εκείνος να κάτσει στην καρέκλα. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη ζωή μας. Και βλέπεις ότι η κοινωνία τελικά είναι μία ζούγκλα. Και αρχίζει ο άνθρωπος και υποφέρει μέσα σε αυτό το πράγμα. Έτσι ο άνθρωπος που απομακρύνεται, όντως η κόλαση αρχίζει και τη βιώνει από εδώ. Τη ζει από εδώ την κόλαση. Με αποτέλεσμα να συνεχίσει αυτή η κόλαση και στην άλλη ζωή. Δηλαδή αυτός ο άσχημος τρόπος το ότι ζει μακριά από το Θεό, το ότι ζει μακριά από το Θεό και δεν ζει καλά, θα διαπιστώσει ότι αυτή απομάκρυνση από τον Θεό και στην άλλη ζωή δεν του κάνει τελικά καλό. Ότι και θα είναι ακόμα πιο χειρότερα αυτή η απομάκρυνση. Γιατί δεν θα είναι στο θάνατο αφού δεν θα ενωθεί με τη ζωή. Θα είναι στο σκότος αφού δεν ενώθηκε και δεν ήρθε κοντά στο φως. Και έφυγε. Άρα και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ενώνεται τώρα με την αιώνια ζωή, ενώνεται τώρα με τον Χριστό και γι' αυτό κοινωνάμε. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό υπάρχουν οι ακολουθίες. Για να φτάσουμε εκεί. Η ιστορία αυτή είναι όλη τη μεσύντομη του χριστιανισμού, θα σας έλεγα. Να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Να ξαναενωθεί με τον Θεό. Πώς ενώνεται με τον Θεό, αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλέον ενώνομαι μέσω του Χριστού. Που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο τρόγος μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, έχει τη ζωή. Και ξαναεπιστρέφει ο άνθρωπος και ξαναενώνεται. Και επαναλαμβάνω ότι ήρθε ο Χριστός να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μας αποκαλύπτει ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ιστορία. Θα λέγαμε παγκόσμια ιστορία έτσι, της ζωής του ανθρώπου. Που αυτό το πράγμα, αυτή η αποκάλυψη που κάνει, σου δίνει όλες τις εξηγήσεις από που έρχεσαι, γιατί υπάρχεις. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, λέμε. Και πού πας. Άρα ο σκοπός της ζωής σου πλέον είναι το πώς θα οδεύσεις να φτάσεις ξανά στο φως. Το πώς θα ενωθείς με τη ζωή. Που απλά στον κόσμο το λένε πώς θα φτάσεις στην αγιότητα. Πώς θα φτάσεις να γίνεις τέλειος. Πώς θα φτάσεις να γίνεις τέλειος. Και αυτό είναι και κύριος σου. Και είδατε κάποια στιγμή απευθύνθηκε σε ένα νεαρό και του είπε μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν θέλει να γίνει τέλειος. Θες να γίνεις τέλειος, του είπε, φτάσεις στην τελειότητα. Πόλησον τα υπάρχοντά σου. Μοίρασέ τα, του λέει, ό,τι έχεις. Μοίρασέ τα ό,τι έχεις. Της φτωχής και δεν θα ακολούθουν. Εδώ προσέξτε τι κάνει. Του δείχνει τον δρόμο. Ακολούθησέ με. Αλλά θα με ακολουθήσεις. Αλλά θα απαλλαγείς από ό,τι είναι υλικό. Δεν θα είσαι δέσμιος με την ύλη. Δεν μπορείς να πετάξεις παλικάρι μου αν είσαι δέσμιος με την ύλη. Και γι' αυτό εμείς οι μοναχοί, το πρώτο σας είπα γιατί έχουμε την υπακοή,
Τώρα σας λέω το δεύτερο, γιατί έχουμε την αφιλεγμοσύνη, την αφιλεργυρία. Δεν δένεται ο μοναχός με περιουσία. Δεν μπορεί να έχει περιουσία. Δεν μπορεί να είναι στο όνομά του κάτι. Δεν μπορεί να έχει σπίτια, πολυκατοικίες, οτιδήποτε να είναι στο όνομά του και να υπάρχει. Γιατί είναι δέσμιος των πραγμάτων αυτών. Είναι δεμένος. Και αυτομάτως υπολογίζει από εκεί και πέρα, αφού είναι δεσμευμένος, κάθε κίνησή του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλλιτήτης, για να βιώνει αυτό το πράγμα, ξέρετε τι έκανε. Όταν έφτιαχνε μια καλύβα, μετά ο κάποιος Καλλιτήτης, συγγνώμη, όταν έφτιαχνε ένα σπιτάκι μια καλύβα, μετά από λίγο καιρό την έκαιγε και πήγαινε σε άλλη.